Δύο αλλεπάλληλα περιστατικά σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νησί της Θάσου, έχοντας ως αποτέλεσμα να καεί μια κατοικία και μια σταυλική εγκατάσταση στη δημοτική κοινότητα Θεολόγου Θάσου. Ο χρόνος επέμβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανήρθε σε περισσότερο από μια μισή ώρα, λόγω του ότι τα πυροσβεστικά οχήματα διένυσαν πάνω από 60 χιλιόμετρα μέχρι τον τόπο του συμβάντος. Το θέμα ήρθε ως έκτακτο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, όπου ελήφθη ομόφωνο ψήφισμα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι είναι απόλυτη ανάγκη να αναβαθμιστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο του λιμένα, καθώς και να δημιουργηθεί πυροσβεστικό κλιμάκιο και στη Νότια Θάσο. Για το θέμα μίλησε στο πλαίσιο ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής της τηλεόρασης του Center On Camera ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζιεμανουήλ, καλώντας ουσιαστικά τους βουλευτές του νομού αλλά και την ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας να εξετάσουν το θέμα και να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την άμεση επίλυσή του. Κάτι το οποίο, αν θυμάστε, στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ναι, το έθεσα στο τραπέζι εκείνο της σύσκεψης που ήταν και ο κ. Κουρουπής και οι άλλοι υπουργοί και ο αρχηγός πυροσβεστικού σώματος, ως ζητούμενο, ως αίτημα, όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον που είμαι δήμαρχος, ως εξής, ότι δεν έχουμε μόνο δασικές πυρκαγιές. Έχουμε πυρκαγιές αστικού τύπου και αγωτικές σπίτια και επιχειρήσεις και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, με τα τζάκια, με τις όμπες και με τα βραχυκυκλώματα. Δεν είναι πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Ο Δήμος της Θάσου όλα αυτά τα χρόνια καλύπτει τα έξοδα, τα ενίκια του πυροσβεστικού κλιμακίου στον λιμένα. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Η πρόταση του Δήμου ήταν να έχουμε αναβάθμιση του κλιμακίου σε πυροσβεστική υπηρεσία στον λιμένα και να δημιουργηθεί, υπάρχει στέγη, μπορούμε να την εξασφαλίσουμε στην Νότια Θάσο ακόμη ένα κλιμάκιο, ούτως ώστε επιχειρησιακά η ετοιμότητα, ο χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης των περιστατικών να είναι σύντομος. Γιατί ακριβώς έτσι όπως το περιγράφουμε στο ψήφισμά μας. Ναι. Μια επενθύμηση είναι, δεν είναι πρώτη φορά το οποίο το ζητούμε. Ναι. Το άκουσε ο Πρωθυπουργός, το άκουσε ο Υπουργός, το άκουσε ο Αρχηγός του Περιοριστικού Σώματος. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε ακόμη μια φορά. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στο διατάφτα. Το διατάφτα τι είναι? Αφού ο Δήμος καλύπτει τα έξοδά τους, ας δημιουργήσουν ακόμη ένα κλιμάκιο στο νησί και ας αναβαθμιστεί το κλιμάκιο του λιμένα.